Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Ελάτε, το όνομά σας, κοντά το μικρόφωνο. Καλησπέρα, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Είμαι συνταξιούχος φαρμακοποιός από το 2009. Λέγομαι Παπαμιχαήλ Ηλίας και από τη μεταπολίτευση μέχρι και το 9 διετέλεσα αντιπρόεδρος στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Μάλιστα. Σύλλογο. Ανήκω αυτή τη στιγμή στην Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονομικών και παλεύω για τα δικαιώματα. Πείτε όλο το βιογραφικό, γιατί παραμονεύει η Ραχίλ μακρύ εκεί και είναι και πολύ γρήγορη. Ναι, από ναι, ήδη το χτυπήσαμε. Εντάξει, ήδη το χτυπήσαμε. Πολύ και σύντομα το είπα. Ναι. Και αγωνίζομαι για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των πολιτών και ιδιαίτερα για τη φαρμακευτική περίθαλψη των συνταξιούχων και όλων των εργαζομένων. Λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για μένα είναι ένα έκτρωμα γεμάτο ανομίες και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις. Συμφωνώ... Δεν ακούγεσαι. Συμφωνώ απόλυτα. Επειδή είμαι φωνακλάς. Συμφωνώ απόλυτα και με τον κύριο Μπογιόπουλο. Δες τι θα κάνουμε τώρα. Ναι, ναι, θα, θα κάνουμε ένα πολύ σύγχρονο σύστημα. Μίλα εσύ ελεύθερα. Και θα σε κουράσω, κύριε. Δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, το κρατάω εγώ αυτό. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα και με τον κύριο Μπογιόπουλο και με ό,τι είπε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Ο κύριος Γκιώκας. Ναι, και εν μέρη με τον κύριο Δανίκα, αλλά δεν συμφωνώ στην τελευταία σας φράση που είπατε ότι ό,τι και να γίνει δεν γίνεται τίποτα, αυτοί είμαστε, αυτή είναι η κοινωνία και δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, αν δεν θέλει η κοινωνία, λαοί, δεν αλλάζει τίποτα, κύριε μου. Οι λαοί όλης της γης, οι λαοί, ο λαός ο ελληνικός, σφυριλατώντας μία ενότητα, θα ανατρέψει αυτό το νομοσχέδιο, θα ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση και θα μπούμε σε ρότα ανάπτυξης που θέλει ο λαός. Να σας πω κάτι, λεπτάκια. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ότι με την ψήφο δεν αλλάζει. Δεν τελειώσατε. Δεν τελειώσατε. Πόσα όλα αυτά θα μας τα πείτε. Δύο πράγματα έχω να σας πω. Ελάτε. Με τις εκλογές λέω δεν αλλάζει. Μην το παίρνεις, γιατί δεν το χρησιμοποιείς για μικρόφωνο. Εντάξει. Έλα. Ναι, ναι, μπορεί να το πετάξω. Σε φοβάμαι λίγο. Λοιπόν, πριν σας υποβάλω τις ερωτήσεις μου, εδώ στους καλεσμένους, δύο είναι οι ερωτήσεις. Και θέλω να επισημάνω ένα πρώτο πράγμα. Για το κύκλωμα του φαρμάκου, την παραγωγή, τον έλεγχο και τη διακίνηση, μέσα σε αυτό το κύκλωμα απασχολούνται 250.000 τουλάχιστον εργαζόμενοι. Σε αυτό το κύκλωμα λοιπόν δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, δεν υπάρχει εισφοροδιαφυγή, δεν υπάρχει ανεργία, καμία ανεργία, και η διακίνηση γίνεται μέσω των φαρμακείων και των φαρμακαποθηκών με διαφανείς διαδικασίες και με τους συνεταιρισμούς των φαρμακοποιών. Είναι δηλαδή παραγωγική η ελληνική βιομηχανία, την οποία βέβαια την αποβιομηχάνευση τη διαλύσανε την ελληνική βιομηχανία, είναι παραγωγική και κάνει και εξαγωγές. Λοιπόν, σε αυτό το κύκλωμα που δεν έχει φοροδιαφυγή, δεν έχει φοροδιαφυγή, είναι παραγωγική, κάνει αυτό, τι διαλύεται τώρα με αυτό το νομοσχέδιο. Και λέτε, κύριε Βατζηγιώτη, ότι έπρεπε να γίνουν αυτές οι αλλαγές για να κινηθεί η πραγματική οικονομία. Ένα σχόλιο θέλω να σας κάνω μόνο σε αυτό που λέτε για τα φάρμακα. Εδώ και 4 χρόνια συζητάμε επανειλημμένα για τα φάρμακα. Έχουμε εξαντλήσει, έχουμε γίνει όλοι experts στη φαρμακαγορά. Είτε είναι τα γενώσιμα, είτε είναι η φαρμακευτική δαπάνη, η οποία ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009. Καταναλώνουμε τα περισσότερα φάρμακα από όλους τους πληθυσμούς του πλανήτη και έχουμε το υψηλότερο ποσοστό κέρδος υπέρ των φαρμακεμπόρων και φαρμακοποιών από όλα τα μέρη του πλανήτη. 33%. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν αυτό δεν αποτελεί μία ελληνική ιδιαιτερότητα την οποία σήμερα υπερασπίζεστε,
Τι άλλο αποτελεί. Αυτό πώς ευνοεί τον καταναλωτή. Ό,τι είπατε, το ότι το πληρώνει ακριβότερα. Ό,τι είπατε το ότι είναι το λάθος. Βρίσκει δυσκολότερα. Πού. Ό,τι είπατε πού είναι αντιβαίνει λάθος. Σε αυτές τις δύο αρχές. Νομίζω ότι η Βολταρέν κάνει δύο φορές περισσότερο από την Ελλάδα. Πού αντιβαίνει. Πού είναι ελεύθερα. Λοιπόν, η Βολταρέν στοιχίζει δύο φορές από την Ελλάδα. Λοιπόν, καταρχάς, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα δεν τα έχουμε, επηρεάσει. Έχουμε μειώσει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και μέχρι τώρα φωνάζανε οι φαρμακευτικές εταιρείες ότι θα πτωχεύσουν. Δεν πτώχευσε καμία. Λέγαμε ότι θα φέρουμε τα γενώσιμα για να μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη και μας λέγανε ότι θα πεθάνει ο κόσμος στα νοσοκομεία από κακά φάρμακα. Δεν έχουμε ούτε ένα τέτοιο περιστατικό. Σήμερα λέμε ότι θα μειώσουμε και τις τιμές το ράβι για τον καταναλωτή, γιατί τα άλλα δύο αφορούσαν το κεντρικό σύστημα λειτουργίας. Είχανε ξεκινήσει η φαρμακοποίηση μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και πολύ μεγάλη φασαρία το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, είχαμε και παραιτήσεις από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την κατεύθυνση. Και σήμερα ανέστειλαν την απεργία τους. Και είπανε βεβαίως, μια ευθεία απειλή προς την κυβέρνηση, ότι θα κάνουμε 11.000 εκλογικά κέντρα. Αυτό μας είπανε. Εντάξει, υπουργέ, αυτό δεν είναι. Μία φράση ακόμα για να πάω στον επόμενο. Ελάτε. Δείτε πόσοι περιμένουν. Ναι, κάντε την όμως. Μην το παίρνεις γιατί το πηγαίνεις. Έχεις δει που το πηγαίνεις. Έλα. Λοιπόν, αυτά όμως που είπατε είναι όλα. Αυτά. Το φαρμακευτικό επάγγελμα δεν είναι κλειστό. Έχει 11.000 φαρμακεία. 11.500 φαρμακεία και έχει συσχετισμό με... Ήταν κληρονομικό, δεν ήταν κλειστό, ήταν κληρονομικό. Συσχετισμό με τον πληθυσμό, 1.000 κάτι και ένα φαρμακείο. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει, ο λόγος είναι 3.000 κάτι και ένα φαρμακείο. Επομένως αυτό που λέτε δεν ευσταθεί. Άρα δεύτερον, για να τόσα φαρμακεία. Δεύτερον, μισό λεπτό, τι κάνετε με αυτόν τον τρόπο? Πάτε να κλείσετε τα μισά φαρμακεία, πάτε να δώσετε στο μεγάλο κεφάλαιο στις πολυεθνικές, να δώσετε τη διακίνηση του φαρμάκου, καταστρέφετε και την ελληνική βιομηχανία που είναι εξαγωγική, αλλά έχει διεισδύσει το μονοπόλιο και θα πουλάει το μονοπόλιο. Και το τελευταίο, δεν αφήνετε τίποτα όρθιο. Γι' αυτό το λόγο σας απευθύνω δύο ερωτήσεις. Τώρα θα γίνουν οι ερωτήσεις. Τόση ώρα τι έκανε. Μα δεν του κάνω ερώτηση. Του είπα την κατάσταση. Μιλάς πέντε λεπτά. Ωραία. Πρέπει να μιλήσουν οι υπόλοιποι. Εντάξει. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα όλα τα κόμματα μέσα στη Βουλή. Δεν πιάνω την... πώς τη λένε, τη Χρυσή Αυγή, διότι αυτή κατά άλλους δεν είναι στο δημοκρατικό τόξο ή αυτό. Εγώ δεν την πιάνω γιατί τη Χρυσή Αυγή τη χρησιμοποιεί το σύστημα έξω και μέσα, την έβγαλε να κάνει τη βρώμικη δουλειά για να φοβήσει τον κόσμο και τώρα τη μαζεύει και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή το σύστημα από τον δικοματισμό τον παλιό. Μέχρι τον τώρα θα κάνεις και μια ανάλυση κανένα δεκάλεπτο τη Χρυσή Αυγή και τελειώσαμε. Μέχρι τον διπολισμό. Διάβαζε από μικρό τον κύριο Μπογιόπουλο, κύριο Χατζηνικολάου. Τον σημερινό να την αναδείξει το σύστημα έξω και μέσα, πώς το λένε, αξιωματική αντιπολίτευση. Εύχομαι να είναι αξιωματική αντιπολίτευση το ΚΚΕ, να δείτε τότε, τι αξιωματική αντιπολίτευση θα υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Εδώ δεν είχατε αντίρρηση για το... Παρακαλώ, παρακαλώ, όχι. Συγγνώμη. Πάντως, ωραίο είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, αλλά παρόλα αυτά, κύριε Βαρβιτσιώτη, απάντηση γιατί θέλει η κυβέρνηση να δημιουργήσει κι άλλα φαρμακεία στην Ελλάδα ενώ έχουμε 11.500, δεν έχουμε ακούσει από κανένα κυβερνητικό στέλεχος. Αυτό που θέλει, αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι να απελευθερώσει σε ένα μεγάλο βαθμό
το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Μα πάμε μια βόλτα και δεύτερο, το ένα φαρμακείο και δεύτερο, είναι διπλαστό και δεύτερο, άλλο. Πόσο θέλει να απελευθερώσει και προχώρησε στην απελευθέρωση και του ωραρίου. Μέχρι τώρα είχαμε, μην ξεχνάτε, πολύ συγκεκριμένα ωράρια. Και φαρμακείο δεν βρίσκατε. Έπρεπε να πάτε στις συγκεκριμένες ώρες στο εφημερεύον. Λοιπόν, σήμερα παρακαλώνουμε το ωράριο. Κύριε, το ωράριο. Αν έχετε την καλοσύνη, αν έχετε την καλοσύνη να ακούσουμε μερικούς συμπολίτες μας. Μάλλον θα πρέπει να πω καλημέρα σας και καλό μήνα. Καλή σας μέρα. Είμαι και πρωταπριλιά. Είμαι ο Παναγιώτης Οδαλιανάκης και εγώ συνταξιούχος είμαι. Δεν ξέρω πολλά πράγματα και ίσως και δεν καταλαβαίνω και πολλά πράγματα. Και επειδή στο σχέδιο νόμου, στον τώρα νόμο, διάβασα για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο δεν αναφέρει πουθενά για Eurobank, αναφέρει μόνο για μετοχές τις οποίες έχει στην κτήση του το Ταμείο, θα ήθελα καταρχάς να ρωτήσω γιατί έχετε στραφεί προς την Eurobank. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Ας πάρουμε μία άλλη τράπεζα, για παράδειγμα την Εθνική. Η Εθνική πριν από 9 μήνες έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Συγκέντρωσε περίπου από ιδιώτες, παλιούς μετόχους και καινούριους επενδυτές, γύρω στο 1,2 δις. Συγχωρέστε με, λέω τα νούμερα κάπως στρογγυλοποιημένα. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος έβαλε άλλα 9,7 δις. Οι μέτοχοι για να μπορέσουν να μπουν, τους δώσανε κίνητρο κάποια warrants. Συγχωρέστε με. Ναι, έτσι είναι. Έτσι, ναι, ναι. Να μην, δεν ξέρω τι είναι ακριβή ερμηνεία, αλλά τα έδωσε αυτά με την εξής έννοια. Ότι ο μέτοχος, εφόσον ήθελε, κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα 5 χρόνια από τη μέρα που έγινε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και σε εξάμηνα διαστήματα, θα είχε τη δυνατότητα, αν το ήθελε, να αγοράσει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 7 τόσες μετοχές, πληρώνοντας 4,29 ευρώ, όσοι ήταν και η τιμή που πλήρωσε τις μετοχές στην αύξηση, συν κάποιο επιτόκιο, συν κάποιο ποσοστό μικρό που έπαιρνε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος. Και όλος αυτός ο σχεδιασμός είχε γίνει έτσι ούτως ώστε τα 9,7 δις που έδωσε το Ταμείο στην Εθνική Τράπεζα να μπορέσει να τα πάρει μέσα στα 5 χρόνια, εφόσον οι επενδυτές που είχαν συμμετάσχει βρίσκανε ότι πραγματικά ήταν προς όφελός τους να εξασκήσουν το δικαίωμα που τους δώσανε. Με το νόμο δημιουργείται η αμφιβολία για το τι προσπαθείτε να κάνετε, κύριε Βαρβιτσιώτη. Δεδομένου ότι δίνετε τη δυνατότητα στη διοίκηση του Ταμείου να εξαγοράσει μετοχές, να πουλήσει μετοχές όποτε θέλει και με οποιαδήποτε τιμή θέλει. Που σημαίνει ότι οι μέτοχοι που είχαν τα warrants, τι θα κάνουν. Λοιπόν. Κάποια στιγμή ενδεχόμενα να βρεθούν να τα κάνουν τα πετσαρίες. Όπως γίνανε παλιότερα οι μετοχές που είχαν κάποιοι τότε στο φόρτε του χρηματιστηρίου. Το λέω αυτό, συγχωρέστε με, δύο πράγματα θα πω ακόμη. Ναι. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ, είναι πολλοί οι συμπολίτες που αναμένουν. Οι αμφιβολίες δημιουργούνται για ποιον λόγο. Ενώ λέτε ότι σε λίγο θα έχουμε ανάπτυξη, η οικονομία της Ελλάδος θα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, υπάρχει η εμπιστοσύνη των ξένων αγορών, η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών, θα έρθουν κεφάλαια, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα ανακάμψει η οικονομία, θα ανακάμψουν και οι τράπεζες. Πράγμα που θα έχει αντίκτυπο και στις τιμές του χρηματιστηρίου. Οπότε οι μέτοχοι που έχουν τα warrants θα βρεθούν κάποια στιγμή να θεωρήσουν χρήσιμο και ωφέλιμο για τους ίδιους να τα δώσουν για να πάρουν τις μετοχές. Τι θα γίνει όμως αν το Ταμείο αποφασίσει κάποια στιγμή να δώσει πριν το κλείσιμο της πενταετίας τις μετοχές που έχει. Πώς το σκέφτεστε? Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Δελγιανάκης έχει κάνει μια εξαιρετική ανάλυση. Μια εξαιρετική ανάλυση και δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει μελετήσει το θέμα σε βάθος. Πολύ περισσότερο από ότι το έχω μελετήσει εγώ. Όμως θα σας πω κάτι. Μάλλον γιατί καταλαβαίνω ότι ετοιμάζεται για την ταπετσαρία. Όχι, νομίζω ότι δεν έχει τέτοιο φόβο. Θα σας πω το εξής. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγινε σε δύο φάσεις. Και έγινε σε δύο φάσεις βάσει των εκτιμήσεων και της BlackRock για τα κακά δάνειά τους. Από τις 4 συστημικές τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν,
τέσσερις έχουν μείνει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι τρεις το καταφέρανε με παγκόσμια πρωτοτυπία. Με ιδιαίτερη επιτυχία. Δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα καθεστώς τεσσάρων τραπεζών. Και δεν το συζητάει κανείς στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσους έχει η Γερμανία? 1720. Λοιπόν, εμείς έχουμε τέσσερις τράπεζες συστημικές, κλείσαμε τις συνεταιρικές. Ξέρετε, συγγνώμη για τη διακοπή, κάνετε αυτό το οποίο δεν έπρεπε. Σας είπα τέσσερις συστημικές τράπεζες. Γιατί μόνο τέσσερις? Δεν υπάρχουν και άλλες τράπεζες. Και όχι 104. Διότι τις κλείσαμε τις άλλες. Κύριε Μαχαίρα, θέλει πλουραλισμό το τραπεζικό σύστημα, κύριε Βαρουφιώτη. Και υπάρχει πλουραλισμό. Δεν υπάρχει κανένας πλουραλισμός. Σας παρακαλώ τώρα. Όποιος θέλει ανέχεια. Δεν γίνεται αυτή η κουβέντα όμως έτσι. Διότι κάτι άλλο προσπαθώ να πω και εσείς θέλετε να πείτε το δικό σας. Με συγχωρείτε. Δεν μπορώ να πω το με συγχωρείτε. Δικό σας. Είσαστε και έμπειρος στα τηλεοπτικά. Οι τρεις λοιπόν, τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν με κεφάλαια τα οποία μπήκανε από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Και μάλιστα για την Εθνική Τράπεζα έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από πολλούς μεγάλους Έλληνες επιχειρηματίες για να μην αφελινιστεί, να παραμείνουν μέσα στα κεφάλαια. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με τη Eurobank. Και εκεί πέρα, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει μέτοχος ο οποίος μπήκε και δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον από τους προηγούμενους μετόχους να ανακεφαλοποιηθεί η τράπεζα. Και επειδή δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε έτι περαιτέρω τον κρατικό δανεισμό για τη συντήρηση της τράπεζας, δίνουμε ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Μόλις βελτιωθούν οι δείκτες και θεωρούμε ότι βελτιώνονται, γιατί το χρηματιστήριο το παραλάβαμε στα τάρταρα και βλέπετε ότι έχει σταθερά ανωδική πορεία τον 1,5 χρόνο της κυβέρνησης Σαμαρά. Σταθερά ανωδική πορεία, όπως έχουν σταθερά ανωδική πορεία και η πορεία των ομολόγων μας. Λοιπόν, να μπορούμε να έχουμε την ευελιξία για να μην φτάσουμε στο να χρεώσουμε έτι περαιτέρω τον ελληνικό λαό θα με έξοδα ανακεφαλοποίησης, να βάλουμε... Κύριε, ένα ποσοστό στρατηγικό για το management να το κρατήσετε ή θα τα δώσετε όλα? Βεβαίως θα κρατήσουμε, γιατί... όπως κρατάμε. Να παρακαλέσω, αν είναι εύκολο να φύγουμε από το θέμα των τραπεζών, ήθελα κάτι στον κύριο Μίτσελ. Όχι, άλλο θέμα, όχι. Ελάτε. Κύριε Χατζηνικολάου, κάποιος... Ναι, μία φράση πείτε την, κύριε Παπαδημούλη, ορίστε. Από όσα είπε ο κύριος Βαγιανάκης, αν σημείωσε κάτι. Βαγιανάκης. Προκύπτει ότι εκτός από τη ζημία του δημοσίου με τη ρύθμιση που ψηφίστηκε, απειλούνται με μεγάλη ζημία. Ναι. Μη μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεται. Λέω πέρα από τη ζημία του δημοσίου με τη ρύθμιση που ψηφίστηκε, εφόσον το δημόσιο πουλήσει τις μετοχές που αγόρασε πολύ πιο κάτω από ό,τι τις αγόρασε, κινδυνεύουν με μια μεγάλη ζημία και οι ιδιώτες μικρομέτοχοι, οι οποίοι μπήκαν, μετέσχαν, όπως την Εθνική, σε αυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Και επίσης... Βέβαια, από την άλλη μεριά, εσείς μιλάτε για εθνικοποίηση των τραπεζών και πρέπει να σας πω ότι ακούγεται αυτό πολύ μπερδεμένο. Δεν μιλώ σε εσάς, κυρία Μακρύ. Μιλώ στον κύριο Παπαδημούλη. Είστε κηδεμόνας του. Σας παρακαλώ. Δεν είναι σωστό αυτό. Θέτω ένα ερώτημα στον κύριο Παπαδημούλη και συμπεριφέρεστε σαν κηδεμόνας του. Ελάτε, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Παπαδημούλη. Ναι, αλλά έτσι συμπεριφέρεται. Δεν είναι σωστό να ρωτώ κάποιον και να απαντά μονίμως η κυρία Μακρύ. Να απαντήσω σε αυτό που λέτε. Παντού στον κόσμο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία και στη Σουηδία, όταν το κράτος έβαλε λεφτά για να ανακεφαλοποιήσει και να κρατήσει ζωντανές χρεοκοπημένες ιδιωτικές τράπεζες, πήρε και τα κλειδιά. Και όταν αποφάσισε να πουλήσει. Εσείς λέτε λοιπόν όλο το τραπεζικό μας σύστημα να είναι κρατικό. Εμείς λέμε πολύ απλά ότι αυτή τη στιγμή που στις τέσσερις λεγόμενες συστημικές τράπεζες το ΤΑΦΚΙΣΙΓΜΑ, δηλαδή το δημόσιο, έχει το 82% των μετοχών, είναι τρελό να τις διοικούν οι ιδιώτες που τις έριξαν στα βράχια. Το δικαίωμα ψήφου, λέει, κύριε Χατζημαρκάκη. Αυτό λένε. Και οι εκπρόσωποι. Ούτε καν εθνικοποίηση δεν είναι. Δεν λέει εθνικοποίηση, λέει το δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου. Αυτό ρωτώ. Εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που το δημόσιο έχει τα λεφτά, το δημόσιο πρέπει να έχει και τον έλεγχο. Και το δεύτερο, ότι είναι έγκλημα σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος το να αποφασίζει η κυβέρνηση ότι μπορεί να πουλήσει 4 φορές παρακάτω από ό,τι αγόρασε και αυτό παραβιάζει και τους κανόνες περί ανταγωνισμού, γιατί συνιστά άμεση κρατική επιδότηση. Η κυρία Μακρύ, μια λέξη, παρακαλώ. Αυτά,
Παρακαλώ, έχω δώσει στην κυρία Μακρύ το λόγο. Λοιπόν, σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα πρέπει να πούμε ότι οι τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια έχουν στηριχθεί πολλαπλώς και έχουν καλυφθεί για όλες τις απώλειες που είχαν και από τους λόγους της ύφεσης, λόγω της οικονομικής κρίσης. Άλλο, αλλά και από το. Έχει χάσει ζημιές, το κράτος, έχει κερδίσει, κυρία Μακρύ. Από τις ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί από το PSI, που ήταν στο 55%, είχαν κουρευτεί τα ομόλογα αξίας 56 δισεκατομμύρων που διακατήθανε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι λοιπόν έχουν στηριχτεί πολλαπλώς για όλα αυτά. Το Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας έχει κερδίσει από αυτήν την ιστορία, έχει ιδρυθεί για ένα σκοπό από την κυβέρνηση αυτή. Και μάλιστα με στελέχη, τα οποία έχει στελεχωθεί με στελέχη τους, τα οποία αμείβονται με υπέρογκες αμοιβές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και για τα ευρωπαϊκά γενικά δεδομένα. Ο ρόλος τους είναι για να ελέγχουν πού ακριβώς πήγαν αυτά τα λεφτά που δώσαμε για τη στήριξή τους προκειμένου να μην φτωχεύσει, όπως έλεγαν, το τραπεζικό σύστημα. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται και αποδεικνύεται από τα έγγραφα. Εγώ ανέφερα την EFG, την ανέφερα στην Ολομέλεια και κάλεσα τον Υπουργό Οικονομικών ξεκάθαρα να μας απαντήσει πώς γίνεται κάτω από τη μύτη του ελεγκτικού μηχανισμού που οι ίδιοι θέσπισαν, δηλαδή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να έχουν ξεφύγει το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας των 25 δισεκατομμύριων ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει γιατί πρόκειται για λεφτά με τα οποία έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί. Επίσης, όλες τις χώρες, αυτό το φαινόμενο δηλαδή, της διοίκησης της εθνικοποίησης που είπατε και παρενέβη, είναι όταν λέμε εθνικοποίηση, μιλούμε ότι το κράτος παίρνει στην ουσία τη διοίκηση των τραπεζών ή την ελέγχει τη διοίκηση των τραπεζών. Και αυτό είναι το σωστό. Έχει γίνει στην Αμερική. Έχει γίνει στην Αγγλία. Όταν δίνεις χρήματα των Ελλήνων. Αυτό δεν είναι εθνικοποίηση, θα με συγχωρήσετε να σας πω. Εντάξει, θα το ονομάσουμε εθνικοποίηση, γιατί αυτό είναι οι μετοχές μεταψήφου, λοιπόν, οι οποίες λειτουργούν στην ελεύθερη οικονομία και στην ελεύθερη αγορά. Αυτά τα χρήματα που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση, με συγχωρείτε. Ξαναπούλησε. Ένα λεπτό. Τα χρήματα λοιπόν αυτό τις αλλάξαν τις διοικήσεις στην Αμερική. Έχει δίκιο αυτά ο κύριος τα χρήματα Μιχάλος. Παρέμειναν οι διοικήσεις. Να εγγραφούν στους ισολογισμούς των τραπεζών και να εγγραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό. Σήμερα υπάρχει έλεγχος και στις αποφάσεις των διοικήσεων. Δεν υπάρχει έλεγχος όπως αποδεικνύεται. Όταν φεύγει χαρτοφυλάκιο ο κύριο Βαρβιτσιώτη 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, που είναι όσα λεφτά δόθηκε σε μια τράπεζα από την ανακεφαλοποίηση, σημαίνει ότι δεν υπάρχει έλεγχος του συστήματος. Καλημέρα. Φιλίππο Σίμων είναι το όνομά μου. Είμαι ιδιοκτήτης εστιατορίου Ψιλοπολίου. Σε αυτό που ρωτήσατε. Δεν αναφέρθηκε η φτώχεια και η ανεργία, γιατί δεν υπάρχει μάλλον. Με τη σύνδεση είναι που όλα κάνατε, καλά. Με τη σύνδεση που κάνατε προηγουμένως. Τα λέμε όλα. Με τη σύνδεση που κάνατε προηγουμένως, άκουσα ότι αυτή η εργαλειοθήκη, να το πούμε δικιά μου έκφραση, είναι μαϊμού. Ας το πω έτσι. Ο κ. Χατζηδάκης την είχε κάνει σημαία. Λέει made by OSA, ενώ είναι made in Greece. Δεν έχει σημασία. Λένε. Δεν έχει σημασία. Αυτό που ψηφίσανε χτες ήταν κατά βάση ό,τι έλεγε η εργαλειοθήκη. Κατά βάση. Αν αποδειχθεί, γιατί άκουσα μηνύσεις και διάφορα τέτοια πράγματα, αν αποδειχθεί ότι τελικά δεν ισχύει αυτή η εργαλειοθήκη, η ψήφιση που έγινε χθες θα την πάρουν πίσω. Δεν νομίζω. Όχι, βέβαια. Εντάξει, δεν ψηφίστηκε ότι έλεγε η εργαλειοθήκη. Και κάτι ακόμη. Ο κ. Βαρβιτσιώτης είπε, συγγνώμη κιόλα, ο οποίο το αναφέρατε, ότι χθες ήταν 10.000 κόσμος μόνο έξω από το Σύνταγμα. Μία εβδομάδα με 10 μέρες μάθαμε όλοι για το γάλα. Πού παστεριώνεται, πού γίνεται, πού δεν γίνεται. Ο κόσμος θα νομίζω ότι πιστεύει ότι χτες ψηφίσαν μόνο για το γάλα και για τα φαρμακεία. Δεν ανέφερε κανένας σε όλα τα πάνελ για τα εργασιακά. Γι' αυτό δεν πήγε ο κόσμος. Αυτό. Μάλιστα. Για να έρθω και λίγο από εδώ. Πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, μία απάντηση να δώσουμε στους περιστεριούχους ότι οι αλλαγές οι οποίες έγιναν στα καπνικά είναι ενσωμάτωση αλλαγών που έχουν περάσει το 4093 του 12 με ελάχιστες τροποποιήσεις. Είναι ενσωμάτωση στη χθεσινή νομοθετική ρύθμιση. Πάντως, Νίκο, ένα τελευταίο μικρό. Να φανταστούν εδώ οι φίλοι τηλεθεατές που μας βλέπουν νωρίτερα ότι οι συνάδελφοί μας οπερατέρ πλέον με το πολυνομοσχέδιο και κατάργηση άσκηση επαγγέλματος. Ναι. Το τι έχει περάσει σε αυτό το πολυνομοσχέδιο δεν μπορείς να φανταστείς. Γιατί οι συνάδελφοι χωρίτες, δηλαδή, οπερατέρ. Στον οπερατέρ. Φαντάζομαι δεν πιστεύω. Ναι. Όχι. Δεν πιστεύω. Μιλήστε όταν σε αυτές τις ειδικές άδειες. Όταν πάμε σε break, μιλήστε με τους τεχνικούς. Δεν πιστεύω καθόλου. Μιλήστε με τους συνάδελφους. Είναι τα εργασιακά δικαιώματα των τεχνικών της τηλεόρασης. Τα εργασιακά δικαιώματα είναι το ίδιο συνδικάτο το οποίο σταματούσε την ΕΡΤ και 120 μέρες την τελευταία χρονιά που λειτουργούσε. Τι δεν λειτουργούσε. Αυτό θα είναι κόλαφος για σας. Αφήστε. Καλά. Ναι, κύριε Μπογιόπουλε. Παρακαλώ, κύριε Μπογιόπουλε. Το είπε καλά ο κύριος Φιλίππου. Διαπραγματεύονταν υποτίθεται 7 μήνες με την Τρόικα
και τις τελευταίες 10 μέρες μας ρίξανε σκόνη στα μάτια, σκόνη γάλακτος. Εντάξει, επαναλαμβάνω. Προηγουμένως παραδέχτηκε και ο κύριος Βαρβιτσιώτης ότι από μεθαύριο έχουμε νέες αυξήσεις στη ΔΕΗ. 1 εκατομμύριο νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορούν να πληρώσουν ΔΕΗ. Εγώ το είπα, κύριε Μπογιόπουλο. Εγώ το είπα. Το είπε ο κύριος Μπουράντας. Πέντε ευρώ λόγω τέλους ανανεώσιμων. Ακούστε για να το μάθετε, για να ξέρετε. Εσείς δεν είστε υποχρεωμένοι να ξέρετε τι ψηφίζετε ακριβώς. Θα με ακούσετε. Έχετε καλοσύνη. Εσείς, κυρία Σαλέ, δεν είστε υποχρεωμένοι να ξέρετε. Όπως αυτοί που ψηφίζουν στη Βουλή χωρίς να διαβάζουν μνημόνια, αυτοί όμως που ψηφίζουν είναι υποχρεωμένοι να τα διαβάζουν. Αυτοί λοιπόν που τα ψήφισαν χτες πρέπει να ξέρουν ότι από την πρώτη εβδόμου έχουμε συν 5 ευρώ στη μεγαβατόρα της ΔΕΗ, γιατί μας βάζουν καπέλο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο μειώνει κατά 40% τις επικουρικές συντάξεις. Καθορίζει ότι θα είναι 500 ευρώ ο βασικός μισθός και ο μόνος μισθός, γιατί λέει μέσα ότι αυτός είναι μοναδική αξία. Αυτά λέει τώρα η κυβέρνηση δεν είναι νέα μέτρα. Αποφασίστε εσείς τώρα αν είναι νέα μέτρα αυτά. Αλλάζουν τα πράγματα. Πήραμε το που έλεγε προηγουμένως, μη με διακόπτετε σας παρακαλώ. Λα μίλαγε ο κόσμος. Μη με διακόπτετε. Με την άδεια του κόσμου, έχω την άδειά σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγε ο Δανίκας, αλλάζουν τα πράγματα. Την Καμίλα δεν θα την εφορτώνανε αν δεν έσκυβε. Αλλάζουν τα πράγματα. Πώς θα αλλάξουν τα πράγματα? Θα αλλάξουν τα πράγματα αν στη χώρα των 4 εκατομμυρίων που λένε ότι είναι δυνάμενοι να εργαστούν, δεν έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους. 4 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Οι 9 στους 10, δε, αγαπητέ φίλε, από την Παλίνη, οι άνεργοι, δεν έχουν ούτε καν δικαίωμα επιδόματος ανεργίας. Άρα λοιπόν όποια διαταξούλα βρήκε στο πολυνομοσχέδιο που σου άρεσε για τους ανέργους δεν έχει καμία αξία, όταν αυτοί οι 9 στους 10 δεν έχουν καν επίδομα ανεργίας τα 250 ευρώ. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα εδώ? Τι κάνουμε τώρα εδώ λοιπόν? Θυμόμαστε ότι μας έχουν βουτήξει 70 δισεκατομμύρια καθομολογία του Στουρνάρα, ο οποίος ηρεί στο εμπαρόδο. Θα έπρεπε να γίνει εναντίον του πρόταση δυσπιστίας, γιατί το Μάη του 10, όταν ήταν επικεφαλής του ΙΟΒΕ, με αυτούς που συνεργάζεται ο ΩΣΑ, έλεγε ότι βλέπει φως στο βάθος του τούνελ για το δεύτερο εξάμηνο του 10. Φτάσαμε το 14 και είμαστε ακόμα στο τούνελ. Γι' αυτό έπρεπε να του γίνει πρόταση δυσπιστίας. Ο Στουρνάρας ομολόγησε λοιπόν... Νίκο, ότι πρέπει να κλείσεις. Τέλειωσα, Νίκο. Βουτήξαν 70 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό μέσα σε 3 χρόνια. Και του δίνουν, λέει, 425 εκατομμύρια τώρα. Σας είπα και πριν, 1,5 κατά λίγο. Τι κάνουμε? Γιατί το αισθάνομαι και ως δημοσιογράφος και ως πολίτης και ως πατέρας. Αντί να γράψουν την ώρα που μας πάνε στα εργασιακά Νταχάου και έχουν έτοιμους και τους ιστορικούς τους να πούνε ότι κάποτε υπήρχε ένας λαός που πήγε από συνωστισμό, ενθυμούμενο στο τραγούδι, προτείνω το εξής. Να μην τους επιτρέψουμε να γράψει η ιστορία η τσούλα ότι ξοφλήσαμε και να γράψει η ιστορία ότι ξεσηκωθήκαμε. Αυτή είναι η πρόταση. Μάλιστα. Τέλειο. Ελάτε. Το όνομά σας και το σχόλιο σας. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Δελαπόρτας Αλέξανδρος και είμαι συνταξιούχος ετών 62. Κύριε Χατζηνικολά, βλέποντας το στρογγυλό τραπέζι μπροστά, ονειρεύομαι πως υπάρχει μία πίτα. Οι πολιτικοί έχουν βγάλει τα μαχαίρια για να τη φάνε και να μην περισσέψει για μας τίποτα. Τα προβλήματα θέλουν λύσεις. Τα προβλήματα δεν λύνονται στη Βουλή. Τα επιστρέφουν στην πλάτη μας και μας χαϊδεύουν με τα 5 δάχτυλά τους. Τα 5 δάχτυλα, και μιλάω για τη συγκυβέρνηση περισσότερο. Τα 5 δάχτυλα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι δηλητηριασμένα. Το δηλητήριο πέφτει μέσα στο κορμί μας. Είμαστε έτοιμοι για μία νέα ταφόπλακα. Περιμένουμε το χτίσιμο για να μας θάψουν ζωντανούς ή νεκρούς. Τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι. Με αυτή την κατάσταση δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα. Και αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να βάλει γκολ, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί έπαθε διάστρεμα ή έπαθε γράμπα, να παραιτηθεί και δεν με ενδιαφέρει ποιος θα έρθει. Ο Τόμ Πάπα σας έρθει. Εμείς θέλουμε λύση.
στην παιδεία, στην υγεία, στην ανεργία. Καλά τα είπε ο κύριος Μπογιόπουλος. Αυτά τα προβλήματα είναι που θέλουν λύσεις. Όχι τα καραγκιοζηλίκια της Βουλής που είδαμε πριν μία εβδομάδα μέχρι και τώρα. Αυτά είναι τα καραγκιοζηλίκια. Και τελειώνοντας, κύριε Χατζηνικολάου, για να μιλήσει κι άλλος, ο κόσμος περιμένει τις τριπλές, διπλές ή πενταπλές εκλογές για να τιμωρήσει αυτούς που θεωρεί υπεύθυνους για το κατάντημα, για το πολύχρονο κατάντημά τους. Και θα παρακαλέσω ένα τελευταίο, κύριε Χατζηνικολάου, να σκεφτούν οι κυβερνώντες ότι έρχεται το Πάσχα. Μην αφήσουν τους συνταξιούχους να τους πληρώσουν μετά το Πάσχα. Γιατί οι συνταξιούχοι θα κατέβουν στη Βουλή. Και να δω ποιος θα τους σταματήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Και μετά στον κύριο δίπλα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Σκλίας Γιώργος. Είμαι 25 χρονών και είμαι άνεργος. Αρχικά ντρέπομαι, ειλικρινά ντρέπομαι, για αυτά που ακούγονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα του 2014 και στη χώρα των τεχνών και των γραμμάτων, η οποία γέννησε τη δημοκρατία, είναι πραγματικά ντροπή αυτά που λέγονται. Πραγματικά είναι ντροπή. Επίσης, πείτε μου σας παρακαλώ, τι μπορεί να γίνει για να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας. Γιατί εμένα προσωπικά δεν μου φτάνει να μου λέτε υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, θα μειωθεί η ανεργία, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα βγούμε από την κρίση. Εγώ θέλω πράξεις. Εγώ θέλω να προσφέρω στον τόπο μου. Δεν θέλω να φύγω από εδώ. Τον αγαπάω τον τόπο μου. Και δεν θέλω να φύγω, θέλω να προσφέρω εδώ πέρα. Αλλά δεν με αφήνετε. Δεν με αφήνουν οι συνθήκες. Επίσης, δεν ξέρω αν τυχόν έχει πάει κάποιος από εσάς σε κάποιο κρατικό νοσοκομείο να δει τι συμβαίνει. Πήγα πρόσφατα. Πιστέψτε με, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Αλήθεια, είναι αγανακτισμένος. Εγώ συγκεκριμένα έχω τελειώσει χολύπτης. Και συμφώνησα με τον κύριο Αρβανίτη πριν. Και καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα. Επίσης, έχω κάνει ένα χρόνο οικονομικά στο BCA. Marketing και Business Management. Και πάλι είμαι άνεργος. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Δεν αντέχουμε άλλο υποσχέσεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Πριν πάρετε το λόγο, να πω ότι μου έρχονται πολλά μηνύματα από τα παιδιά στο κολαστήριο και αυτός ο όρος έχει επικρατήσει για το νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού, ότι τα μαντού που υποσχέθηκε ο Υπουργός Υγείας πήγαν μεν, αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Παρακαλούν οι κρατούμενοι εδώ και μια εβδομάδα να τους κάνουν το τεστ. Και για κάποιους λόγους που δεν μπορώ εγώ να κατανοήσω, οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου των φυλακών δεν κάνουν το τεστ. Το λέω δημόσια να ακουστεί και ελπίζω αύριο το πρωί να βρεθεί λύση σε αυτό, γιατί είπαμε και μπράβο στον υπουργό που τα έστειλε, αλλά το μπράβο είναι ημιτελές. Μήπως έχει ένα ελάττωμα, δεν υπάρχει προσωπικό. Οι ίδιοι λένε, οι κρατούμενοι, ότι μάλλον φοβούνται τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Αλλά δεν θέλω να το πιστέψω, δεν χωρά στο μυαλό μου ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το λέω δημόσια λοιπόν, ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και ελπίζω να χρησιμοποιηθούν από αύριο. Ελάτε παρακαλώ. Καλημέρα, λέγομαι Γιώργος Κανάκης. Είμαι τεχνίτης ανασκαφών αρχαιοτήτων. Θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα από την οπτική του απλού πολίτη, του μισθοσυντήρητου, χωρίς να ενοχλήσω τις επαγγελματικές ομάδες που πιθανόν να έχουν έρθει εδώ και χωρίς να είμαι απέναντι. Λοιπόν, επειδή η εικόνα της Βουλής ήταν κατά κάποιο τρόπο έπρεπε μέσα σε 3 μέρες να διαβάσουν και μετά να πάνε να ψηφίσουν τα άπαντα της Θάτσερ, αυτό δυστυχώς δεν ήταν καμία συζήτηση και καμία δεν ήταν καν να μας φέρει κάτι καινούριο, απλά ψηφίσανε μια εργαλειοθήκη, ένα toolbox του ΟΣΑ, του ΙΟΒΕ, τέλος πάντων, το οποίο
το μόνο που κάνει είναι να θέτει συγκεκριμένα όρια στις επαγγελματίες, δηλαδή ποιος θα είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας και ποιος και κατά πόσο ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πάει να δουλέψει σε μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση η οποία θα δημιουργηθεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω ότι όταν ο Μίλτον Φρίντμαν διατύπωσε τη θεωρία του, τη διατύπωσε με την προϋπόθεση ότι ο πανάρχαιος νόμος της προσφοράς και της ζήτησης λειτουργεί απρόσκοπτα. Εδώ έχουμε μία τελείως ένα κακέκτυπο της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς που είπε ο Μίλτον Φρίντμαν και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να εμπιστευτεί ο οποιοσδήποτε αυτές τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες ναι μεν είναι στο δρόμο της ελεύθερης αγοράς πλην όμως είναι καρτελοποιημένα τα πάντα. Ένα πράγμα που θέλω να πω επίσης είναι ότι αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ εμένα είναι αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το ότι μας έχουν φορτώσει το ότι είμαστε συνένοχοι και μαζί τα φάγαμε και φταίμε εμείς που πάμε και βρίσκουμε τον πολιτικό ο οποίος Ολύμπιος κάθεται στο γραφείο του και πάμε και εμείς εξαναγκάζουμε να κάνει κάτι παράνομο, να διορίσει ή να κάνει κάτι άλλο. Αυτό αισθάνομαι ότι είναι η απότατη αδικία, το οποίο δεν αντέχεται αυτό το πράγμα και ότι ο απλός πολίτης ο οποίος πήγε να είτε να διορίσει το παιδί του, είτε να μεταθέσει το γιο του το φαντάρο, δεν φταίει σε τίποτα τη στιγμή που έτσι ήταν το σύστημα για πάντα από πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μακάρι αυτό το πράγμα να τελειώσει και δεν ξέρω πώς θα γίνει να υπάρξει μια πραγματική συζήτηση έτσι όπως το προαναγγείλατε εσείς και θα ήθελα πάρα πολύ να την ακούσω. Σας ευχαριστώ. Νίκο, 8 ναι. στις 10 οικογένειες, οι γονείς αυτών των οικογενειών προπονούν τα παιδιά τους, καλλιεργούν τα παιδιά τους για να γίνουν για να πάνε στο δημόσιο. Υπάρχει μια ευθύνη, καταλάβατε, θέλω να πω, προσωπική ευθύνη. Ναι. Θέλω να πάνε. Και το δημόσιο τι σημαίνει, σημαίνει έλλειψη φαντασίας, ναι. το παιδί διαλύεται, 25 χρόνια μετά. Δημήτρη, γιατί συμβαίνει αυτό? Το πρημοδοτούν οι πολιτικοί. Λοιπόν. Ταυτόχρονα βέβαια. Είναι ένας φαύλος σύστημα. Όχι, όχι, ταυτόχρονα βέβαια. Καλύπτουν έτσι, μισό λεπτό. Καλύπτουν έτσι και τον παράγοντα της ανεργίας παλιά. Δηλαδή, φαντάσου να μην τους διορίζαν. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι εννοείται δημόσιο? Το σκέφτεσαι αυτό? Τι εννοείται δημόσιο? Νοσηλευτές, γιατρούς, δασκάλους, στρατιωτικούς, αστυνομικούς. Θέλετε μια χώρα χωρίς αυτούς? Να το πούμε αυτό. Δύο. Τι εννοούμε ιδιωτικό τομέα που χρειαζόμαστε? Δεν έχουμε ελληνικά πανεπιστήμια που βγάζουν μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εξαιρετικούς. Ναι. Γιατί το απαξιώνεις αυτό? Έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, το... Κώστα. Και πάνε... Τι έχουμε? Δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια και πάνε χιλιάδες φοιτητές. Τα ξανάγει? Βεβαίως. Θα ήθελα να έρθουν ξένοι φοιτητές στην Ελλάδα να φοιτούν. Αυτό θα με ενδιαφέρε. Είπε ο κύριος που είναι άνθρωπος των τεχνών, ότι ασχολείται με την τέχνη, ότι ο πολιτισμός μας είναι μια πηγή πλούτου. Το πολιτισμό μας τον έχουμε αφήσει στη γωνία, Κώστα. Πάντως δημόσιο σημαίνει και δημόσιο συμφέρον. Δεν σημαίνει δημόσιο, κατά την άποψή μου, αρπαχτή κόμμα. Μάλιστα. Και ρουσφέτη. Ελάτε, παρακαλώ, το όνομά σας και το σχόλιο. Καλημέρα, λέγομαι Τσιντούρης Νεκτάριος. Την ταυτίσανε με το... Κερδοσκοπία. Παρακαλώ. Είμαι 38 χρονών, ελεύθερος επαγγελματίας πρώην, άνεργος τώρα, μετά από 2 δουλειές. Συμφωνώ με το παιδί που είναι 25 χρονών και είναι εκείνος άνεργος. Εγώ είμαι 38 και είμαι άνεργος και με παιδί, ένα γιο. Και επομένως με υποχρεώσεις. Μένω για εκείνον και το παλεύω με τη σύνταξη του πατέρα μου, που την χάνει ο κύριος Βαρβιτσιώτης να είναι υπουργός στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ήταν ναυτικός ο πατέρας μου. Του έχει μειωθεί η σύνταξη, του έχουν κόψει το επικουρικό κατά κάποιο ποσοστό. 40 χρόνια ταξίδευε, έχει περάσει 3 ναυάγια,
Προσπαθεί και βοηθάει εμένα μετά από τα άλλα τρία αδέρφια. Έχω άλλα τρία, είμαστε τέσσερις και βοηθάει μόνο εμένα γιατί εγώ αυτή τη στιγμή είμαι άνεργος. Έχω κάνει εσωτερική μετανάστευση πάνω από 3-4 φορές μέσα στην Ελλάδα. Δουλειά δεν έχω βρει πουθενά. Απευθύνθηκα και σε δήμους στις περιοχές που επισκέφτηκα να μπω σε κάποιο κοινωνικό παντοπολείο. Μου δώσανε και ένα χαρτί, το οποίο για να μαζέψω όλα αυτά τα χαρτιά, ενώ είμαι άνεργος, είναι σαν να κάνεις αίτηση δανείου να πάρεις στεγαστικό. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Ποτέ δεν χρειάστηκα από δημόσιο φορέα μία βοήθεια. Από 13-14 χρόνων δουλεύω. Έφτασα σε ένα σημείο να μην μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν θέλω να είμαι γραφικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενώ παρακολουθώ τα media γενικότερα, γιατί εκεί που ζω τώρα είμαι ζω σε μια κοινωνία 10 ατόμων, τόσο απομακρυσμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο, δεν θυμάμαι και τα ονόματά σας, που είσαι στις δύο γωνίες, τον κύριο Αλβανίτη και τον κύριο Μπογιόπουλο, γιατί δώσανε πραγματικά το στίγμα του προβλήματος που περνάμε. Εκεί είναι η ουσία, η κοινωνική πολιτική. Ακούω, εγώ δεν ήμουνα, τώρα ήρθα. Δεν μπορεί να έρθεις μέσα σε ένα-δύο χρόνια. Μάλιστα. Κάτι πρέπει να κάνετε. Το χαρτί αυτό πάντως είναι για ένταξη στο κοινωνικό παντοπολείο και μετράω εδώ 3, 6, 9, 10, 11 μαζί με μια υπεύθυνη δήλωση. 11 έγγραφα πρέπει να μαζέψει. Και θέλω και κάτι άλλο παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μισό λεπτό. Είπε ο κύριος Βαρβιτσιώτης ότι περιμένουν πολλοί να πάρουν 350 ευρώ. Εμένα δεν μου φτάνουν, κύριε Βαρβιτσιώτη. Γιατί κλείνοντας δύο επιχειρήσεις, χρωστάω στον ΟΑΕ, στο ΙΚΑ που είχα υπαλλήλους, στην εφορία που δεν αποζημιώθηκα ποτέ από επιταγές που δεν μου πληρώσανε και το ΦΠΑ το έφαγα εγώ και πρέπει να το καταβάλω τώρα και από δίκη που έχει γίνει. Δεν μου φτάνουν 350 ευρώ. Για να μπορέσω να ρυθμίσω εγώ όλες αυτές τις οφειλές, πρέπει να παίρνω 1.500-1.200 ευρώ. Πώς θα ζήσω? Ο πατέρας μου κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να μου δίνει πια από τη σύνταξή του. Και λογικό είναι. Μπορεί να μην υπάρχει στη ζωή κάποια στιγμή ο άνθρωπος. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο στην Ελλάδα? Έτσι θα ζήσουμε? Είμαι 38, είναι 25. Δεν με ενδιαφέρει τι διαφορές έχετε μεταξύ σας. Και εγώ 18 χρόνια Πασόκ ψήφιζα. Και τις τελευταίες εκλογές ψήφισα ΚΚ. Από αντίδραση. Και στις επαναληπτικές δεν πήγα. Και χαίρομαι και την κυρία Μακρύ που έχει ανέβει στα κάγκελα. Για το καλό αν είναι να γίνει για αυτόν τον τόπο, ας κάνουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, οι επόμενες να πας να ψηφίσεις. Ψήφισε, ΚΚ. Κυρία... Πάντως, να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η γενιά... Και από αντίδραση, πήγα και μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Αυτή η γενιά, η γενιά μας, γιατί με τον κύριο είμαστε στην ίδια γενιά, είναι πιο αδικημένη γενιά της κρίσης. Γιατί είναι οι άνθρωποι που έχουν φτιάξει οικογένεια, έχουν δημιουργήσει υποχρεώσεις, βρεθήκανε άνεργοι και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναβρούνε ακριβώς αυτό το βηματισμό. Και έχω πάρα πολλούς συμμαθητές και φίλους που αναγκαστήκαν όπως και εσείς να κλείσετε τη δουλειά σας, να χρωστάνε, κύριε, να μετακομίσουν στο σπίτι το γονιό του. Το μεγάλο έγκλημα. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω, Νίκο, αλλά ξέρετε το μεγάλο έγκλημα. Νίκο, είναι η μόνη γενιά που ξέρει ότι δεν έχει μέλλον. Τα τελευταία πέντε λεπτά θα τα δώσω στους συμπολίτες μας. Δεν θα σας δώσω άλλο λόγο. Να σας πω κάτι, κύριε Βαρβιτσιώτη. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ στα 38 μου είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος και σκεπτόμενος να φύγω από την Ελλάδα, να πάω στο εξωτερικό, δεν λέω το μέρος για να μην το παίξω κάπως ότι πάω εγώ εκεί, και κάποια στιγμή θα ακολουθήσει και ο γιος μου. Άρα εξαφανίζεται η οικογένεια. Γι' αυτό εγώ πρέπει να σας δώσω ευκαιρίες απασχόλησης. Και με κλειστά στεγανά στην αγορά δεν μπορώ να σας δώσω ευκαιρίες απασχόλησης. Και δεν κάνουμε μόνο τις μεταρρυθμίσεις του ΩΣΑ. Κάνουμε και άλλες μεταρρυθμίσεις. Εγώ αύριο περνάω νομοσχέδιο στη Βουλή που απελευθερώνουμε ένα τεράστιο κλάδο που έχει να κάνει με τα τουριστικά σκάφη, με τα περιηγητικά σκάφη, με την κρουαζιέρα, για να έχουμε, αν φτάσουμε το στόχο μας, μετά από μερικά χρόνια, να μην έχουμε 10.000 ανθρώπους, να έχουμε 80.000 ανθρώπους. Από την απελευθέρωση που λέει ο κύριος Βαρβιτσιώτης, κάθε μέρα. Αφήστε μας να μιλήσουμε, σας παρακαλώ. Το αποτέλεσμα θα είναι και αυτοί οι μικροί επαγγελματίες των φαρμακείων, των φούρνων,
οι υπόλοιπες κατηγορίες να προσθεθούν στους ανέργους. Μάλιστα. Να ακούσουμε δύο συμπολίτες. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Πλαστήρα Βασιλική. Και δεν είναι απλή συνωνυμία. Έχω ρίζες από αυτόν τον μεγάλο άνδρα, τον πολιτικό. Και θα έπρεπε ορισμένοι από τους πολιτικούς, τους σύγχρονους, να κοκκινίζουν και να διαπιστώνουν την αναπάρκειά τους. Το 1967 ήμουνα μαθήτρια στην τελευταία τάξη του σχολείου και από τα πρώτα εγγεγραμμένα μέλη στην ΕΡΕΝ. Το 2012 ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ και μην ενθαρρύνεστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έκανα γιατί άλλαξα ξαφνικά πολιτικές πεποιθήσεις. Γιατί δεν έχω πια από αυτές. Μου τελείωσαν. Και στις επόμενες... Αλλά το έκανα γιατί. Γιατί θεωρώ ότι η πολιτική τράπουλα θέλει ένα γερό ανακάτεμα. Ένα 38. Και ορισμένους από τους 300 να τους δω στον καναπέ όπως κάθομαι εγώ. Μέσα σε απόγνωση. Είστε υπερήφανοι, γιατί πετύχατε πλεόνασμα. Ποιους κοροϊδεύετε. Όταν χρωστάτε στους πολίτες και στερείτε και καθυστερείτε χρήματα από το δημόσιο, βεβαίως θα έχετε πλεόνασμα. Και εγώ να κάνω 4 χρόνια να πληρώσω τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις μου, διαμέρισμα αγοράζω. Είστε υπερήφανοι και για το γεγονός ότι όλοι οι ταλαντούχοι νέοι, οι πτυχιούχοι, πάνε στο εξωτερικό και δουλεύουν για ξένες οικονομίες. Και επιχειρήσεις, βέβαια. Και επιχειρήσεις. Εδώ τι μένει. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καντζή. Εγώ ευχαριστώ. Ελάτε. Καλημέρα σας. Ο Κατσίκας ο Κώστας είμαι. Διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Μέλος του Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών Φθιώτιδας. Πριν από μερικές ημέρες, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Μανιάτης, αναφερόμενος στις ενεργειακές προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, έδωσε κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την εξάρτησή μας σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακα. Αυτά τα ποσοστά δυστυχώς ανέρχονται σε κάποιες περιπτώσεις το 80%. Τη στιγμή λοιπόν που θα μπορούσαν τα φωτοβολταϊκά να λύσουν σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή αυτάρκεια, να προσφέρουν στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, έρχεται η κυβέρνηση χθες και νομοθετεί εναντίον τους. Κύριε Βαρβιτσιώτη, καταλαβαίνετε ότι με αυτό το νόμο που ψηφίσατε χθες, ουσιαστικά εξαπατάτε 36.000 ελληνικές οικογένειες που τοποθέτησαν τα χρήματά τους στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Καταλαβαίνετε ότι με το νόμο που ψηφίσατε χθες, οδηγείται στην ανεργία περίπου 25.000 επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες που έστησαν τις επιχειρήσεις τους γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Γνωρίζετε ότι οι Έλληνες πολίτες που επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά θα οδηγηθούν στα δικαστήρια για να βρουν το δίκιο τους, το αυτονόητο δίκιο τους απέναντι σε ένα αφαιρέγγιο πλέον κράτος και ότι τελικά θα οδηγηθούμε σε κατάσχεση φωτοβολταϊκών πάρκων και οικιακών ακόμα φωτοβολταϊκών πάρκων, επειδή από τη στιγμή που με απόφαση σας μειώσατε τις ταρίφες της κιλοβατόρας, παρόλα αυτά δεν μειώσατε τα επιτόκια των δανείων που χορήγησαν οι τράπεζες στους πολίτες για να κατασκευάσουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Τελικά ποιος είναι ο στόχος σας, κύριε Βαρβιτσιώτη? Γνωρίζετε ότι με τον τελευταίο νόμο βάζετε πλέον στην οικονομική εξαθλίωση 2 ακόμα κοινωνικές ομάδες, τις 36.000 ελληνικές οικογένειες που επένδυσαν και τις 25 περίπου χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που έφτιαξαν τις επιχειρήσεις τους γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Ευχαριστώ. Απαντήσατε. Νομίζω ότι απάντησα και πριν, κύριε Χατζηνικολάου. Σας είπα καταρχάς ότι τα οικιακά και τα αγροτικά εξαιρούνται από αυτή τη ρύθμιση. Αυτό το οποίο συνέβη με τα φωτοβολταϊκά, για να το κάνουμε πάρα πολύ σαφές. Σήμερα πληρώνονται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ένα κοινό λογαριασμό ο οποίος έχει φαλυρίσει. Γιατί έχουμε δώσει εδώ και 10 χρόνια περίπου
είτε πάρα πολύ υψηλές τιμές για να πρημοδοτήσουμε αυτό το κλάδο, είτε στη συνέχεια απελευθερώσαμε και άλλες γεές, εντάξαμε και άλλα φωτοβολταϊκά στοιχεία στο σύστημα, όπως λέγαμε κάποτε με την πράσινη ανάπτυξη, ότι θα ζήσουμε όλοι και αναπτύξαμε αυτό το κλάδο υπέρμετρα σε σχέση με το πόσο άντυχε εκείνη τη στιγμή η οικονομία. Και με την μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος που έχει επέλθει και λόγω της αύξησης της τιμής τα τελευταία χρόνια, έχουμε προβληματικό λογαριασμό. Είναι μια αδικία, την ξέρουμε, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, θέλουμε να είναι από τις πρώτες που θα αποκαταστήσουμε, όμως σήμερα δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε αυτές τις τιμές που είχαμε υποσχεθεί, χωρίς να κάνουμε υπέρογκες αυξήσεις στα νοικοκυριά. Και στη βιομηχανία και στη βιωτική. Στον Υπουργό, μην χάσουμε. Έχουμε την απεργία της Ποινιό. Ένα λεπτό. Έχουμε την απεργία της Ποινιό, κυρία. Ναι, ένα λεπτό, να μην φύγουμε από το θέμα των φωτοβολταϊκών. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Η κυρία Μακρύ και μετά, κύριε Παπαδημούλη. Με τις παρούσες διατάξεις, οι οποίες ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο προχθές για το θέμα των φωτοβολταϊκών, τροποποίησε μονομερώς η κυβέρνηση όλες τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί, όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο κύριος. Ενώ όμως ο κ. Βαρβαριτζιώτης δεν λέει όλη την αλήθεια. Οι κάτοχοι των φωτοβολταϊκών όλων, είτε οικιακών, είτε αγροτικών, είτε επαγγελματικών φωτοβολταϊκών, του ζητήθηκε το 2013 μια έκτακτη εισφορά, η οποία αρχικά ξεκίνησε στο 25%, ανέβηκε στο 32% και κατέληξε στο 42%. Έχουν προσφέρει, κύριε Βαρβαριτζιώτη, στην έκτακτη εισφορά. Επίσης με το ΛΑΓΙΕ, γιατί έπεσε έξω ο ΛΑΓΙΕ, μόνο από την ΕΡΤ και το κλείσιμο της ΕΡΤ, η απώλεια του ελληνικού δημοσίου για στο θέμα του ΛΑΓΙΕ ήταν 70 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουμε απολέσει μέχρι σήμερα. Το 1 ευρώ πάρα πολύ δίκαιο ο πολίτης, το ανέλησε πάρα πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Μάλιστα. Αλλά εγώ θα του πω το εξής, γιατί γίνεται όλο αυτό και θα αποδειχθεί και στο μέλλον, όπως είπα και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το είπα. Λοιπόν, το όνομά σου, συγγνώμη. Κύριε Κατσίκα. Θα σου πω γιατί ακριβώς το κάνουν. Θέλουν να εξαφλιώσουν λοιπόν τους ανθρώπους, τους οποίους εξαπάτησαν αφού επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά, προκειμένου όλα αυτά να τα κατάσχουν και να περάσουν σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα τα μαζέψουν όλα, και οι οποίοι βέβαια είναι και μεγάλοι καναλάρχες, ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, τους οποίους καθημερινά εχωρούν με υπογραφές τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι και ολικά πάρκα για τη δημιουργία μίας θέσης εργασίας 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Παπαδημούλη. Ο κακός σχεδιασμός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 10 περίπου χρόνια στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικά των φωτοβολταϊκών έχει οδηγήσει σε αυτά τα μέτρα, την πληρώνουν οι μικροί, την ίδια ώρα επιδοτούνται ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο μεγιστάνων του ελληνικού πλούτου και μέσα από αυτήν την στάση ενός κράτους μπαταξί που αθατεί τις δεσμεύσεις του και χτυπιέται ο μικρό επενδυτής που θέλει να επενδύσει κάπου, διότι το κράτος μόνο μερός αλλάζει τους κανόνες και σκίζει τα συμβόλαια που υπέγραψε μαζί του και διευκολύνεται το να τα μαζέψουν όλα λίγοι. Και ένα κοινό χαρακτηριστικό πολλών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου είναι ότι χτυπάνε τη μεσαία τάξη προς όφελος αλυσίδων, πολυεθνικών και ισχυρών ονομάτων. Δεν θα ανοίξουν και άλλα φαρμακεία, θα κλείσουν τα περισσότερα για να διευκολυνθούν λίγες αλυσίδες και σούπερ μάρκετ. Και αυτό γίνεται και στην ενέργεια. Να επιμείνω λίγο, μου επιτρέπετε, επειδή στην αρχή, στην πρώτη μας κουβέντα, έκανα την ερώτηση και εγώ και ο Νίκος στον Υπουργό. Είναι σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη η απεργία των ναυτεργατών. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα στο λιμάνι. Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι 2, 3, 5 και 6 μήνες και χωρίς λογικές συμβάσεις, κύριε Υπουργέ. Θα τους επιστρατεύσετε. Θα τους επιστρατεύσετε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Το έχετε ξανακάνει. Μην φτάνουμε. Σήμερα το πρωί είχαμε μια πάρα πολύ σοβαρή και επικοδομητική κουβέντα. Δώστε μας μια καλή είδηση. Λοιπόν. Και η δικιά μου αγωνία και πίεση είναι καταρχάς να πάρουν οι άνθρωποι στους οποίους χρωστάει ιδιαίτερα μία εταιρεία για την οποία οι ίδιοι ναυτεργάτες ζητούσαν. Δεν χρειάζεται. Τώρα δεν είναι μία εταιρεία που χρωστάει αρκετά μηνιάτικα. Πόσα, κύριε Υπουργέ? Υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν να πάρουν και 7 μήνες το μισθό. 7 μήνες. Λοιπόν, σε μία από τις μεγάλες ακτοπλοϊκές εταιρείες, πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε, γιατί είναι και ο μεγαλύτερος πελάτης του Υπουργείου. Είναι επιδοτούμενες αυτές οι εταιρείες, κύριε Υπουργέ? Αυτό η εταιρεία είναι επιδοτούμενη, μας έχει εκχωρήσει, στο ελληνικό κράτος. Και επιδοτούμενη και μπαταξής είναι αυτός. Βεβαίως. Και είναι ο μεγαλύτερος πελάτης του Υπουργείου Ναυτιλίας σε επίπεδο επιδοτήσεων. Δεσμεύεστε ότι δεν θα τους επιστρατεύσετε αυτή τη φορά τους ναυτεργάτες? Κοιτάξτε, εγώ ζητάω και ζητάω αύριο την εξουσιοδότηση και την έγκριση από τη Βουλή για να μην φτάνουμε στην επιστράτευση, να εγκρίνει η Βουλή το πλοίο ασφαλείας.
Να εγκρίνει δηλαδή ότι κάποια δρομολόγια θα γίνονται. Γιατί η συγκοινωνία, κύριε Χατζηνικολάου, ανάμεσα στα νησιά. Δηλαδή ένα απελπιστικό μηχανισμό. Αυτό είναι το πλοίο ασφαλεία. Ούτε εκβιαστικό μηχανισμό μπορεί να είναι η απεργία. Στο 1,5 εκατομμύριο. Του δικαιώματο στην απεργία για του αυτεργάτε. Στο 1,5 εκατομμύριο. Στο 1,5 εκατομμύριο νησιώτε. Δεν μπορεί να του πει ότι δεν θα. 7 μήνε απλήρωτο και να το επιστρατεύσετε κιόλα. Ένα λεπτό. Είπα εγώ για επιστράτευση. Ωραία. Τι λύση εμεί ήταν. Λοιπόν, μια καλή είδηση. Έχω, σα λέω, είμαι σε εξέλιξη και με την ιδιοκτήτρια εταιρεία και με τι υπηρεσίε και του οίκου του ναύτου πώ θα κάνουμε μια ρύθμιση να πάρουν τα λεφτά του. Το δεύτερο όμω, πολύ βασικό για το πλοίο ασφαλεία. Κάθε φορά τι γίνεται. Ξεσηκώνονται τα νησιά. Δεν μπορούν να διώξουν τα προϊόντα τους. Υπάρχουν αγρότες, παραγωγοί, υπάρχουν βιοτέχνες οι οποίοι δεν μπορούν να στείλουν τις εξαγωγές τους. Άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινηθούν. Οι ασθενείς δεν μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία. Τι θα κάνουμε δηλαδή, αυτοί θα πεθάνουνε όταν κάποια άλλη απεργία. Κύριε Χατζηνικολάου, αφήστε. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει καμία απεργία, καμία απεργία η οποία καταστρατηγεί ένα συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης επικοινωνίας. Εγώ λοιπόν προτείνω να υπάρχει ένα πλοίο ασφαλείας το οποίο θα εξυπηρετεί μίνιμουμ συγκοινωνιακές ανάγκες στην περίοδο και της μακρόχρονης απεργίας αλλά και της υπερήπασης και μια ακτοπλοϊκή εταιρεία καταρρεύσης. Την επικοινωνία με τα νησιά, την επικοινωνία με τα νησιά τη διακόπτει η πολιτική της κυβέρνησης. Και γι' αυτό το λόγο όλη αυτή την αναστάτηση που εμφανίσατε ότι ξεσηκώνονται οι νησιώτες εναντίον των απεργών αυτεργατών είναι εικονική πραγματικότητα. Είναι εικονική πραγματικότητα. Το πλοίο ασφαλείας είναι ένας απεργοσπαστικός μηχανισμός που καταστρατηγεί το δικαίωμα στα απεργία. Τότε λοιπόν να κάνουμε σοβιετικού τυπομέτρα να την απογορεύσουμε την απεργία γιατί αυτό είναι το σοβιετικό σύστημα. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνοι του πάμε να πληρώνουμε τον κόσμο. Αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να πληρώνετε. Γιατί λέτε πράγματα, βάζετε πράγματα στο στόμα μου. Σας απαντώ πολύ συγκεκριμένα. Ότι εγώ σαφέστατα και κάνω ό,τι μπορώ μέσα στα πλαίσια του νόμου και στις αρμοδιότητες. Μα μέσα στα πλαίσια του νόμου. Μισό λεπτό. Μέσα στα πλαίσια του νόμου. Να πληρωθούν οι άνθρωποι. Πληρώστε τους λοιπόν. Να τους πληρώσετε. Κατάλαβα. Δεν είναι εργοδότης το δημόσιο. Κατάλαβα. Αγκαστούν όμως, δεν προσπαθεί να βρει, είναι για πρώτη φορά ένα μηχανισμό. Αντί να πληρώσω την επιδότηση, να πληρώσω τους εργαζόμενους. Αυτό το μηχανισμό ψάχνουμε. Αυτό σας ρωτάω. Εγώ κρατάω πάντως, πριν μας αποχαιρετήσετε, την επίμονη άρνηση του Υπουργού Ναυτιλίας να δεσμευτεί ότι δεν θα ξαναφύγει στο άθλιο αναχρονιστικό μέτρο της επιστροφής. Στηρίξτε το πλοίο. Στηρίξτε το πλοίο, το πλοίο ασφαλείας. Στηρίξτε το στη Βουλή αύριο και εγώ θα δεσμευτώ για αυτό το πράγμα. Στηρίξτε τους εργαζόμενους. Να έχω έναν τρόπο με τον οποίο οι νησιώτες, τα νησιά 1,5 εκατομμύρια δεν θα αισθάνονται αποκλεισμένοι ούτε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστούμε εσάς που ξενυχτήσατε και μας παρακολουθήσατε. Καλό ξημέρωμα.